Ιστορική αναδρομή της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα από το 1900 έως το 2020. Η ειδική αγωγή είναι η επιστήμη που μελετά την έρευνα και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων, μέσων και τεχνικών για την ανάπτυξη και τη βελτίωση όλου του φάσματος των αναγκών του ανάπηρου ατόμου στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Η ειδική αγωγή αφορά τους μαθητές που δεν καταφέρουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προγράμματος εξαιτίας κάποιων μειονεξιών που τους χαρακτηρίζουν. Στους συγκεκριμένους μαθητές παρέχεται διαφορετική και επιπρόσθετη υποστήριξη από ό,τι στους συμμαθητές τους μέσα στο σχολείο. Η ειδική αγωγή, ως κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είτε αντικαθιστά το συνηθισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είτε το συμπληρώνει και το υποστηρίζει με διάφορες μεθόδους. Παρέχεται είτε με τη μορφή της παράλληλης στήριξης μέσα στην τάξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, είτε με τα τμήματα ένταξης σε σχολεία κοινής εκπαίδευσης ή με ελάχιστες διευθετήσεις από τον εκπαιδευτικό της τάξης, αλλά και ολοκληρωτικά σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπάρχει ακόμα και η δυνατότητα της κατοίκων διδασκαλίας και της περαιτέρω υποστήριξης από ειδικό βοηθητικό προσωπικό και από το σχολικό νοσηλευτή, ανεξαρτήτως της σχολικής μονάδας στην οποία βρίσκονται οι μαθητές. Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της ειδικής αγωγής, αυτή παρέχεται σε μαθητές υποστηρίζοντας κάποιο μέρος της εκπαίδευσης ή όλη την πορεία αυτής με βάση τις ανάγκες που πρόκειται να εξυπηρετηθούν. Στην Ελλάδα, από το 1900 έως το 1950, η μέρημνα του κρατικού τομέα για την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ήταν αρκετά περιορισμένη. Ωστόσο, υπήρξε αποσπασματική ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα, η οποία οδήγησε στη δημιουργία σωματείων, συλλόγων αλλά και σχολείων με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων στον τομέα της ειδικής αγωγής. Πιο συγκεκριμένα, το 1905 ιδρύεται στην Καλυθέα Αττικής το Σωματείο Οίκος Τυφλών, ενώ ένα χρόνο αργότερα η εκπαιδευτικός Ειρήνη Λασκαράτου ιδρύει το πρώτο σχολείο τυφλών στην Καλυθέα και δημιουργεί το ελληνικό αλφάβητο των τυφλών. Αργότερα, το 1923, η Νέα Ρίστρι Λιφ, μια φιλανθρωπική οργάνωση, ίδρυσε το Σχολείο Γιακοφούς. Σημαντική συμβολή στον τομέα της ειδικής αγωγής προσέφεραν οι Χαράλαμπος και Ελένη Σπυλιοπούλου, οι οποίοι ίδρυσαν το 1936 τον Εθνικό Οίκο Κοφαλάλων Χαραλάμπους και Ελένη Σπυλιοπούλου, ο οποίος έθεσε για πρώτη φορά τις σωστές ψυχολογικές και παιδαγωγικές βάσεις για την εκπαίδευση του κοφού παιδιού. Ένα χρόνο αργότερα, το 1937, η παιδαγωγός Ρόζα Εμβριώτη ίδρυσε το πρότυπο ειδικό Αθηνών, όπου και εφάρμοσε πρωτοποριακές τακτικές και πρακτικές, ενώ έκανε λόγο για την ίδρυση περισσότερων ειδικών σχολείων, αλλά και για την περαιτέρω εξειδίκευση δασκάλων, γυμναστών, ψυχιάτρων και λογοθεραπευτών, συγκεκριμένα στον τομέα της ειδικής αγωγής. Παρ' όλα αυτά, ο επερχόμενος Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά και ο εμφύλιος που ακολούθησαν, έβαλαν τέλος σε όλες αυτές τις προσπάθειες. Το 1938, με μέρημνα του κράτους, ιδρύθηκε στην Αθήνα ο Εθνικός Οίκος Κοφαλάλων, του οποίου όμως η λειτουργία ήταν προβληματική και στερούνταν ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ο Σύλλογος Φίλοι των Τυφλών στη Φιλοθέη Αττικής ιδρύει το 1939 τη Σχολή Τυφλών Κοριτσιών, με στόχο την προσφορά κοινωνικής προστασίας σε τυφλά κορίτσια, ενώ παράλληλα η λεγόμενη Σχολή Ήλιος του ίδιου χαρακτήρα δραστηριοποιείται την ίδια εποχή στη Θεσσαλονίκη. Η ιδιωτική πρωτοβουλία στον χώρο της ειδικής αγωγής συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια με την ίδρυση συλλόγων και ιδρυμάτων. Από το 1950 έως το 1970 δραστηριοποιήθηκε ο κρατικός φορέας, χωρίς όμως να υιοθετήσει συστηματικές δράσεις για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έτσι, το 1954 ιδρύθηκε η Ελληνική Εταιρεία Υγιεινής και Νευροψυχιατρικής του Παιδιού και ο Ιατροπαιδαγωγικός Σταθμός του Μορφωτικού Συλλόγου Αθηναίων. Από το 1970, τα δεδομένα για την ειδική αγωγή βελτιώνονται. Το 1972 και το 1973 ιδρύονται τα πρώτα ειδικά σχολεία για ασκήσιμα παιδιά με νοητική υστέρηση. Στη συνέχεια, το 1974, πραγματοποιείται το πρώτο σχέδιο αναλυτικού προγράμματος για ειδικά σχολεία και από το 1975, τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση. Το 1981 ψηφίζεται ο νόμος για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, ενώ ιδρύονται σχολεία ειδικής αγωγής. Ως ειδική αγωγή και εκπαίδευση ορίζονται όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Στόχος της είναι η διασφάλιση ίσων ευκαιριών στη συμμετοχή και στη συνεισφορά στην κοινωνία, η ανεξάρτητη διαβίωση,
η αυτονομία, η οικονομική αυτάρκεια, η μόρφωση, η κοινωνική και η επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο νόμος αυτός προσδιορίσε τις κατηγορίες των ατόμων στις οποίες αναφέρεται. Όρισε την παροχή της ειδικής αγωγής, την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση, τη λήψη μέτρων κοινωνικής μέρημνας και ένταξη των ατόμων με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους στην κοινωνική και στην επαγγελματική τους ζωή. Από το 1984, τα κανονικά σχολεία υιοθετούν το θεσμό των ειδικών τάξεων. Το 1985 καθιερώθηκε ο όρος άτομα με ειδικές ανάγκες, ο οποίος όρισε τους στόχους της ειδικής αγωγής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης των ατόμων. Περιέλαβε στο δημόσιο τομέα τα σχολεία, που προηγουμένως ανήκαν στον ιδιωτικό, μεταβίβασε όλες τις αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα την αποκατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Δεσκευμάτων, ενώ εκτυπώθηκαν διδακτικά βιβλία με το σύστημα Braille για τυφλούς μαθητές. Το 2000, ο νόμος επαναπροσδιορίσε τους όρους της ειδικής αγωγής και τις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ως εκπαιδευτικές. Αναλυτικότερα, καθιέρωσε το ειδικό σχολείο ως κατάλληλο μόνο για μαθητές με σοβαρές δυσκολίες. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Δεσκευμάτων καθιερώνεται ως αποκλειστικός φορέας για την ειδική αγωγή των ατόμων αυτών. Θεσμοθέτησε τον σχεδιασμό εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών για κάθε μαθητή με ειδικές ανάγκες, την ίδρυση κέντρων διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης σε κάθε νομό. Επιπλέον, αναγνώρισε την νοηματική γλώσσα ως την επίσημη γλώσσα των κοφών, μερίμνησε για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και έλαβε μέτρα για την επαγγελματική κατάρτιση αυτών. Τέλος, η νομοθεσία του 2008 αντικαθιστά ολοκληρωτικά τον όρο ειδική αγωγή με τον όρο ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενώ με βάση τις διατάξεις του νόμου, η διάγνωση αφορά την εκπαιδευτική αξιολόγηση, η οποία θα οδηγήσει στη συλλογή δεδομένων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού εξατομικευμένου παρεμβατικού προγράμματος. Μετά από όλες τις τροποποιήσεις που δέχτηκε η νομοθεσία, το τελικό της σχέδιο στοχεύει στην ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στην ευστοχότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων που έχουν αναπτύξει, στην επακόλουθη ένταξή τους στο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον και καταληκτικά στην εξασφάλιση μιας αρμονικής συμβίωσης μέσα στην κοινωνία, έχοντας ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες πλήρης προσβασιμότητας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.